Το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται προσαρμογές και τροποποιήσεις, οι οποίες με πρόσχημα την αντιμετώπιση των κακών κειμένων στον εμπορευματοποιημένο επαγγελματικό αθλητισμό, στην πράξη γίνεται προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οριοθετεί το πεδίο της επιχειρηματικής δράσης, θέτει κάποιους κανόνες στον χώρο του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού. Στην πραγματικότητα μπαίνουν κανόνες για να μην χαθεί η μπάλα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά με σαφή στόχο να διευκολυνθεί και σε αυτό το τομέα η καπιταλιστική κερδοφορία. Κατ' επίφαση λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αθλητικό νομοσχέδιο. Παρόλο που ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δέχτηκε μεγάλο πλήγμα στον 1 με 1,5 χρόνο πανδημίας με τα συνεχόμενα lockdown, το νομοσχέδιο δεν ασχολείται καθόλου με τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με το σχολικό, τον εργασιακό αθλητισμό, με την ενίσχυση γενικότερα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με γενναία χρηματοδότηση σωματείων και ομοσπονδιών. Και μην μου πείτε για το άρθρο 52 για τη διοργάνωση αγώνων εργασιακού αθλητισμού, διότι κανένα συνδικάτο, κανένα σωματείο, κανένα εργατικό κέντρο, καμία ομοσπονδία δεν πρόκειται να οργανώσει τέτοιου είδους αγώνες. Πρόκειται για μια ΜΚΟ που έχει χορηγούς, αυτούς που πήραν κρατική χρηματοδότηση με τα λεφτά των εργαζομένων. Δηλαδή, δεν διανοείστε καν να ασχοληθείτε με τα χρονίζοντα προβλήματα για το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα μεγαλώσει η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής. Ακόμα και τώρα που μιλάμε και παρόλο που είναι σε εξέλιξη πανελλήνιοι αγώνες, διεθνή meeting, έρχεται μετά από λίγες μέρες το πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 εφήβων νεανίδων στη Θεσσαλονίκη, 3 με 4 του Ιούλη στο Καφτατζόγλιο, μετά στο Βόλο και ούτω καθεξής. Έχετε τα στάδια κλειστά για γονείς, ευρύτερα για κόσμο, ακόμα και για αθλητές. Ενώ την ίδια στιγμή οι αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού ασφικτιούν από κόσμο. Βλέπουμε άλλωστε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γεμάτο κόσμο, συναυλίες, καράβια, αεροπλάνα και πάει λέγοντας. Βλέπετε, εκεί υπάρχει το χρήμα. Ο κορονοϊός όπου συγκεντρώνονται τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι ανύπαρκτος. Επιτέλους, ανοίξτε τα στάδια για το λαό και την νεολαία με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. Και επανέρχομαι. Αν και παραδέχεστε ότι για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, ανομίας και διαπλοκής απαιτείται αποτελεσματική καταπολέμηση σε διαρθρωτικό επίπεδο, εντούτοις αποφεύγεται να το συνδέσετε με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία όλων αυτών των φαινομένων. Βέβαια, η επιδίωξη για τις λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, ούτως ώστε να μπει τάξη στον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν είναι κάτι το καινούριο. Από το 2007 έχουν μπει οι βάσεις με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό, που αποτελεί οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του άμεσου και απότερου μέλλοντος της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων. Στόχος ήταν να συγκεκριμενοποιηθούν κατευθύνσεις και κανόνες για την εκμετάλλευση του αθλητισμού, για τη μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου σε αυτό το τομέα. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ως εμπορικό προϊόν που καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της. Κατά καιρούς, βέβαια, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά τώρα Νέα Δημοκρατία, κάνουν διάφορες ρυθμίσεις για την επιχειρηματική δράση του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού, σε μια προσπάθεια να μαζέψουν τη σύψη και την ασυδοσία και να παρεμβαίνει το κράτος ως ισορροπιστής με αυστηροποίηση ποινών, ιδιώνυμα, πρόστιμα, έτσι απλά για να μαζεύεται λίγο η κατάσταση. Σε μια περίοδο που η πλειοψηφία του λαού μας στενάζει κάτω από το βάρος της αντιλαϊκής επίθεσης όλων των κυβερνήσεων, των αλλεπάλληλων μνημονίων, καθώς και με αυτό που ετοιμάζεται το σούπερ ευρωπαϊκό μνημόνιο ως προϋπόθεση να ευνοηθούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι από τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που στερείται βασικά δικαιώματα στη δουλειά, στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση και εξαναγκάζεται
τον λαό να ζει με ψίχουλα, εμείς δεν θεωρούμε ως ΚΚΕ καθόλου πολυτέλεια να ασχοληθούμε με τα ζητήματα του μαζικού λαϊκού αθλητισμού για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Είναι ανάγκη του λαού και της νεολαίας. Η χώρα μας διαθέτει χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία, εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, παιδιά ακαδημιών. Το κράτος και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και η δική σας, ήταν απέναντί τους. Είναι απούσα. Μόνο όταν είναι να δείξει την πυγμή της, είναι παρούσα. Εισάγει τον έλεγχο μπαμπούλα του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, αντί να το αξιοποιήσει ως γέφυρα επικοινωνίας και στήριξης του πρωτοβάθμιου κυττάρου, ενώ με το παρόν σχέδιο νόμου συνεχίζεται η επίθεση σε αυτά τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο εν λόγω ηλεκτρονικό μητρό λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και το οικονομικό κόστος που απαιτούσε και απαιτεί αυτή η διαδικασία. Αυτό τελικά που έγινε είναι ο λεγόμενος ερασιτεχνικός αθλητισμός να εσωματωθεί πλήρως στο πρότυπο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και να υιοθετήσει όλες τις παθογένειες και τα κουσούρια του. Στόχος και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή το κέρδος. Αυτό που αναζωπυρώνει κάθε τόσο τη διαφθορά, τη βία, τον τζόγο, τον στιγματισμό, παράνομο και νόμιμο, καθιστώντας τον έλεγχο ατελέσφορο. Πιο συγκεκριμένα και πώς, και σε αυτό το σχέδιο νόμου διευκολύνεται και ενισχύεται αυτό που λέμε ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Σε σχέση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αντί να κάνει δεχτή η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις να πέριπταν η παρούσα να κάνει δεχτή την υπερώριμη πρόταση του ΚΚΕ για μεταφορά των ΠΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού που είναι σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή εκεί που πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τους ως ανωνύμων εταιριών, με την παρούσα ρύθμιση κάνει το εντελώς αντίθετο. Καμία απόφαση ή πράξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή συμβάσεις, δάνεια, χορηγοί, διαφημιστικές εταιρείες, καταστάσεις πώλησης εισιτηρίων, διαρκείας και πάει λέγοντας, δεν κοινοποιούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι σήμερα, με τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Ακόμα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν υπόκειται σε κανενός είδους εποπτεία ή έμεχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από το Υπουργείο ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό όργανο. Τα μέλη της απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, απολαμβάνουν ακαταδίωκτο. Η δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σημειωτέων χρηματοδοτείται με τα χρήματα του ελληνικού λαού, το μόνο που κάνει είναι αφενός να διαμορφώνει ένα κέλυφος προστασίας των ανωνύμων εταιριών και των κερδών τους και αφετέρου να βάζει υποτίθεται το γνωστό χαλινάρι στα θηρία που συγκρούονται στο χώρο καθώς και κανόνες στη μοιρασιά της λίας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό και πάντα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δίνοντας ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Επίσης, με κανόνες, με ρήτρες, με εγκυητικές επιστολές και με διάφορα άλλα κόλπα, όπως εκείνου των δήθεν δειγματοληπτικών ελέγχων και όχι των κανονικών ελέγχων, να καταστρατηγούν οι αθλητικές εταιρείες τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε παίκτες, προπονητές, ακόμα και προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών και προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Η βασική επιδίωξη είναι να μπορούν να συμμετέχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο και στο επαγγελματικό μπάσκετ ομάδες με υψηλό οικονομικό μπάτζετ, κάτι που διευκολύνει την είσοδο ομάδων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εδώ δεν μιλάμε πια για ψιλικατζίδες που δημιουργούν προβλήματα με χρέη, με πώληση των ΑΦΜΗ και ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνουμε Αγγλία. Οι ομάδες πρέπει να αντέχουν στην αυστηροποίηση των ποινών για να βγάλεις τα επεισόδια έξω από τα γήπεδα. Μα η Ελλάδα όμως είναι μικρή αγορά και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ μπαίνουν μέσα εάν συμβεί αυτό. Δεν θα έχουν τα αντίστοιχα έσοδα, τα αναμενόμενα έσοδα. Γι' αυτό και βασιλεύει το στοίχημα
και ιδιαίτερα το παράνομο. Και γι' αυτό μπαίνει τώρα το κράτος ρυθμιστής του παιχνιδιού. Τώρα μάλιστα με το παρόν νομοσχέδιο επιτρέπεται, με το ισχύον καθεστώς απαγορεύονταν, να αποκτούν μετοχές οι ανώνυμες εταιρείες, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, οι ιδιοκτήτες πρακτορείων, προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοί τους, καθώς και συγγενείς δεύτερου βαθμού. Αυτό χαρακτηρίζεται ως πρόοδο. Το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ότι είναι η δήθεν επιδίωξη της κυβέρνησης να θεσπίσει κανόνες στο στοίχημα και την εμπλοκή των εταιριών αυτών με τις ΠΑΕ ΚΑΕ. Σε σχέση με τις διατάξεις εναρμόνισης με προτάσεις ολιστικής μελέτης FIFA, UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι διατάξεις του φαίνεστε. Και το λέμε αυτό διότι επικεντρώνεται σε ζητήματα μεν, όπως το χρόνο εκλογής διοίκησης της ΕΠΟ, λέσχες φιλάθλων και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, ποινική αντιμετώπιση αδικημάτων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, την αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων, αφήνοντας όμως στο απειρόβλητο τη βασική αιτία εμφάνισης των φαινομένων απειλής και χειραγώγησης των αγώνων, διαφθοράς και βίας, που είναι η άκρατη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και η παράδοση ενός κατά τα άλλα οφειλέστατου αθλήματος σε μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες, αυτοί δηλαδή που δημιουργούν στρατούς, λέσχες φιλάθλων, οπαδών, που χειραγωγούν συνολικά το ποδόσφαιρο μέσα από τον έλεγχο των ενώσεων από αντιπροσώπους των οποίων εκλέγονται τα μέλη της διοίκησης της ΕΠΟ, που αξιοποιούν το στοιχηματισμό και γενικότερα το τζόγο γύρω από το ποδόσφαιρο για τα παιχνίδια τους, αλλά και για τη συντήρηση των ομάδων και του στρατού που δημιουργούν. Παραχωρείται δωράκι στους επιχειρηματίες που λιμένονται τον επαγγελματικό αθλητισμό και που θα συμβάλλει αρνητικά στην αντιμετώπιση της βίας με την κατάργηση της πρόβλεψης της αντικειμενικής αστικής ευθύνης των ΠΑΕ για πράξεις των φιλάθλων τους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων. Το ΚΚΕ για τα αδικήματα βίας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό με το ιδιώνυμο για τα αδικήματα που σχετίζονται με τη βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Στην πράξη, η αυστηροποίηση και στο βαθμό που δεν καταργείται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός ενισχύει την καταστολή και την περιστολή δικαιωμάτων με κίνδυνο στην πορεία επέκτασης του μέτρου και σε άλλες εκτός του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου καταστάσεις. Σε σχέση με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων, ακόμα σε ένα νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται ότι το πτυχίο σχολής επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ή ισότιμη σχολής της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένη από το κράτος, όσοι δηλαδή κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τετραετούς διάρκειας στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό, πρέπει να αποτελεί και την μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Θίγει επαγγελματικά δικαιώματα. Θίγει την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική πορεία 65.000 φοιτητών, τουλάχιστον 65.000 φοιτητών και αποφύτων. Βέβαια, δεν ήμασταν ποτέ αντίθετοι να αξιοποιηθούν ως προπονητές και αθλητές με πολυετή εμπειρία, Ολυμπιονίκες, αλλά πάντα υπό την εξέταση και την έγκριση των πανεπιστημιακών σχολών. Όμως δεν ξεχνάμε ότι με προηγούμενο σχέδιο νόμου, από το Σεπτέμβριο του 2020, κάνατε το εξής. Ανοίξατε την Κερκόπορτα για να φυτρώσουν σαν τα μανιτάρια εγχώριες ή αλλοδαπές ιδιωτικές προπονητικές σχολές, οι οποίες φυσικά στην πορεία θα διασυνδέονται ήδη με επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του αθλητισμού. Οι φορείς, κατά την ακρόαση των φορέων, αλλά και όσοι έχουν στείλει επιστολές, αισθάνονται προσβεβλημένοι και αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι νομοθετεί το κράτος σας, την ανάθεση σε ιδιώτη που οργανώνει πρωταθλήματα, στην ΕΠΟ δηλαδή, να καθορίζει επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αποτελεί πλήγμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων, στην υγεία των αθλητών, στην άσκηση, τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό γενικότερα. Το ΚΚΕ συμμερίζεται τις διαφωνίες τους και στηρίζει τον αγώνα τους για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναβάθμιση του προπονητή, την ενίσχυση των ΣΕΦΑ της χώρας, την παιδαγωγική κατάρτιση και αποκλειστική ευθύνη των πανεπιστημίων.
Το πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμη σχολή της Αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το κράτος, όσοι δηλαδή κατέχουν αυτό το πανεπιστημιακό πτυχίο, πρέπει να είναι το μοναδικό εισιτήριο για το επάγγελμα. Ως ΚΚΕ ζητήσαμε την κατάργηση, την απόσυρση αυτών των διατάξεων. Δεν εισακουστήκαμε. Καταθέσαμε τροπολογία για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 του νόμου 2725 του 99, η οποία λέει «Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα». Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρνείται την εφαρμογή αυτής της διάταξης, εμένοντας να αναγορεύει την πρόσληψη στα σωματεία ποδοσφαίρου των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου που έχουν μάλιστα και άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, κατά την ακρόαση των φορέων, είπε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, παραπλανώντας το σώμα και τον αθλητικό κόσμο. Η ΕΠΟ λέει ψέματα ότι τάχα μου συνεργάζεται με τα ΤΕΦΑ και πιο συγκεκριμένα με το ΤΕΦΑ των Τρικάλων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής προπονητικής που αποδίδει πτυχία UEFA ABC. Όπως άθλιο ψέμα είναι και το ότι τα ΤΕΦΑ κάνουν μόνο 6 μήνες μάθημα ποδοσφαίρου, όταν ο απόφυτος με ειδικότητα ποδοσφαίρου έχει διδαχτεί με φυσική παρουσία τουλάχιστον 224 ώρες μόνο το αντικείμενο του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Έχει αφιερώσει πάνω από 400 ώρες στα 2 εξάμηνα ειδικότητας για εργασίες και μελέτη. Η πρακτική ειδικότητα του 4ου έτους σπουδών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ειδικότητα ποδοσφαίρου και οι φοιτητές κάνουν τουλάχιστον 300 ώρες πρακτική σε σωματεία, ακαδημίες, συλλόγους. Επίσης, από τα ίδια τα λεγόμενα του εκπροσώπου της στην ακρόαση, αποδεικνύεται ότι το πρόγραμμα της UEFA για 90 ώρες θεωρία και πράξη, το οποίο ακολουθεί η ΕΠΟ, είναι πολύ λιγότερες από αυτές των ΤΕΦΑ. Το χειρότερο όμως είναι ότι στις 90 ώρες θεωρία πράξη συν 90 ώρες πρακτική της UEFA για απόκτηση του συνόλου των διπλωμάτων κατηγορίας CBA, το οποίο τηρεί η ΕΠΟ, συμπεριλαμβάνει και διδασκαλία θεμάτων βιολογικών και κοινωνικών επιστημών εφαρμοσμένων στον αθλητισμό, ενώ στα ΤΕΦΑ διδάσκονται στη διάρκεια των 4 ετών. Στη διάρκεια των 4 ετών εκτός του ποδοσφαίρου διδάσκονται πλέον 50 μαθήματα αθλητικής επιστήμης και πάρα πολλά άλλα. Σας καταθέτω στα πρακτικά την επιστολή διαμαρτυρίας του Κοσμήτωρα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δικαιολογίας και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να γιατί αρνείται η ΕΠΟ την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 του νόμου 2725 του 99. Και στη βάση αυτής της άρνησης της ΕΠΟ για την εφαρμογή της διάταξης, τα σωματεία ποδοσφαίρου αρνούνται να προχωρήσουν σε προσλήψεις προπονητών ποδοσφαίρου εκείνων που έχουν πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Βέβαια, υπάρχουν διατάξεις του σχεδίου νόμου που νομιμοποιούν την πρακτική της ΕΠΟ, δηλαδή δίνει αέρα στα πανιά στην ΕΠΟ για να μην εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Στο άρθρο 37 του σχεδίου νόμου που συζητάμε εισάγονται επίπεδα προπονητών, ενώ στο άρθρο 38 εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία κατά παρέκκληση της ρύθμισης του άρθρου 31 του 27, 25 και τα λοιπά του 99, η μετάβαση στο επίπεδο διπλώματος UEFA-α πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις σχολές προπονητικής της ΕΠΟ με έκπτωση 50% στα καταβληθέντα δίδαχτρα. Απλά πρόκειται για σεμιναριακές ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν με την ευθύνη της ΕΠΟ και τα δίδαχτρα παρακολούθησης είναι πανάκριβα. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους εμείς λέμε ότι πρέπει να ψηφιστεί διάταξη προσθήκη με την οποία να προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως 300.000 ευρώ για την μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 του 2725 του 99, αλλά και την απάλληψη της διάταξης της παραγράφου 4β του άρθρου 38 του παρόντος σχεδίου νόμου. Υπάρχουν και οι λοιπές διατάξεις, θα μας δοθεί πιθανά η δυνατότητα και αργότερα κατά τη δευτερολογία να τοποθετηθούμε. Σε κάθε περίπτωση και εν κατακλείδη και αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι επί της ουσίας αθλητικό. Στην πράξη έρχεται να σώσει, να προστατέψει και να ενισχύσει την ασυδοσία των επιχειρηματιών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από αυτή την άποψη καταψηφίζουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου
και πιο ειδικά επί των άρθρων θα τα πούμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ.